Επειδή φτάσατε η πλειοψηφία κυβερνητική να ενοχοποιείτε και νεκρούς. Τώρα, τώρα αυτοακυρώνεστε, κύριε Κόκαλη. Ακούστε. Αυτοακυρώνεστε και αποτελεί αυτό μορφή. Και προσπαθείτε. Είναι ακούστε. Αυτό το οποίο λέτε, γιατί σας δόθηκε η ευκαιρία πριν. Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό το οποίο κάνετε. Εάν πραγματικά, τη στιγμή που σας δόθηκε η ευκαιρία να συνενέσετε στο να μην γίνει δημόσια κύριε Πρόεδρε, σας εγκαλώ και να το πάρετε πίσω. Εσείς δεν θέλετε. Να το πάρετε πίσω. Ακούστε. Κάνετε αξιοποίηση. Μιας... Είναι αυτό το οποίο κάνετε, σας το επιστρέφουμε. Ακούστε. Γιατί εσείς πρωτοστατήσατε να είναι ανοιχτή η διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε. Σας το επιστρέφουμε. Κύριε σας Πρόεδρε. Σας το επιστρέφει το Προεδρείο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Σας το επιστρέφουμε. Το την βορυχία εδώ δεν θα επιτρέψουμε. Κύριε Πρόεδρε. Την βορυχείτε. Κύριε Πρόεδρε. Τσαβδαρίδη. Εάν να το πάρει πίσω. Εάν δεν θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Δεν θα συνεχίσουμε. Δόθηκε η ευκαιρία να είναι κλειστή η διαδικασία. Να το πάρετε πίσω. Όχι, δεν το μας φύγετε και μας προσβάλλετε με αυτό το οποίο λέτε. Εάν εσείς πραγματικά ζητήσατε ανοιχτή διαδικασία. Να κάνω μια πρόταση. Κόκαλη, να κάνω μια πρόταση. Ζητήσατε ανοιχτή διαδικασία. Να κάνω μια πρόταση. Θα το πάρετε πίσω αυτό. Παρακαλώ. Θα μ' αφήσετε. Παρακαλώ, θα το πάρετε πίσω. Έχουμε αξιοπρέπεια εδώ όλοι οι συνάδελφοι. Δεν σας επιτρέπω, ενώ με δική σας πρωτοβουλία. Η διαδικασία είναι ανοιχτή και προσβάσιμη στα ατομικά στοιχεία του νεκρού. Θα το πάρετε πίσω και θα συνεχίσουμε. Εσείς ζητήσατε ανοιχτή διαδικασία. Σας είχε επισημάνει ο κύριος Τσαβδαρίδης ότι θα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Μην προβαίνετε σε πολιτική εκμετάλλευση μιας τόσο ευαίσθητης υπόθεσης. Παρακαλώ να ανακαλέσετε και να συνεχίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, η ικανότητα για εργασία επαφίεται και εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από ιατρική και μόνο κρίση. Τελεία. Εάν έχετε υπόνοια, πιθανότατα συντασσόμεθα και εμείς με αυτή τη βάσιμη υπόνοιά σας. Περιμένετε να ακούσετε ότι αυτό το έγγραφο είναι ή πλαστό ή εικονικό να διαβιβαστεί στην εισαγγελία εφετών για τη διενέργεια σχετικής έρευνας. Είναι απαράδεκτα πρόχειρο για μια τόσο σοβαρή εάν υπόθεση. Έχετε είναι επαναλαμβάνω πρόχειρο. Υπόνοια εάν υπάρχει υπόνοια ότι αυτό το έγγραφο δεν τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου. Είναι αυτό έγγραφο για έναν άνθρωπο που μετέφερε τόσους ανθρώπους. Αυτό σας είναι λέω. Είναι αυτό έγγραφο κρατικό αυτό για έναν άνθρωπο που μετέφερε τόσες ψυχές. Συμφωνείτε. Είναι αυτό έγγραφο. Συμφωνείτε. Το υιοθετείτε εσείς αυτό το έγγραφο. Εσείς μιλάτε για ψυχές, γιατί λέγω ότι είναι γουρλίδικη η επιτροπή επειδή έγιναν υπουργοί. Σας παρακαλώ, κύριε Κόκαλη. Ακούστε. Εσείς θέλατε ανοιχτές κάμερες για να μην χάσετε το πολιτικό σας όφελος. Κύριε Πρόεδρε. Για μια υπόθεση η οποία αφορά έναν νεκρό συμπολίτη μας. Συνενείτε να διαβιβαστεί στην εισαγγελία εφετών για περαιτέρω έρευνα. Να διαβιβαστεί. Σαν επιτροπή να ξέρουμε τα χαρτιά. Κύριε Τσαβδαρίδη. Να διαβιβαστεί στην εισαγγελία εφετών για περαιτέρω έρευνα. Εάν το έγγραφο όλοι. Αυτό είναι τύπης ή ουσιαστικά. Θα τοποθετηθούν όλοι. Και να κληθεί ο γιατρός. Όχι μόνο αυτό, γιατί Πρόεδρε. Αυτό είναι υπεκφυγή. Όχι μόνο αυτό. Να διαβιβαστεί. Εμείς όμως, σαν επιτροπή, θα έχουμε τις γνωματεύσεις εδώ για να τις κρίνουμε. Κύριε Τσαβδαρίδη, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, δεν τελείωσα. Να ζητάτε τον πλήρη φάκελο. Παρακαλώ. Και επιπλέον, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ακούστε. Είναι προφανές αυτό που κάνει η πλειοψηφία. Θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση από ένα έγγραφο το οποίο πράγματι φαίνεται ελλιπές. Α, το παραδέχεστε. Ακούστε. Ευτυχώς. Καλώς ήρθατε στον πλανήτη Γη. Α, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στον πλανήτη Γη. Αλλά εσείς είπατε ότι είναι δυνατόν η ΡΑΣ, μα επαφίεται, είναι αποκλειστικά ιατρική κρίση. Να διαβιβαστεί συνεπώς στην εισαγγελία εφετών Λάρισα. Αφού είναι ελλιπές το έγγραφο, όπως το είπατε, κύριε Κόκαλη, και το παραδεχτήκατε. Και να κληθεί και ο γιατρός. Κύριε Κόκαλη, παραδέχεστε. Κυρία Πέρκα, δεν έχετε το λόγο, θα σας τον δώσω. Σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Πέρκα, δεν έχετε το λόγο. Μιλάει ο κύριος Κόκαλης και εγώ. Κυρία Πέρκα. Κύριε Πέρκα, κύριε Πρόεδρε, θα σας δώσω το λόγο στην ώρα σας. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα έρθει να τελειώσω η ένα λεπτό θέλω. Δεν έχετε το λόγο, μιλάει ο κύριος Κόκαλης. Κυρία Πέρκα. Ένα λεπτό.
Δεν θα ξαναπάρει το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι τρία τα θέματα. Πρώτον, δεν υπερασπιζόμαστε κανένα θέμα. Αφού την υπερασπίζει, με συγχωρείτε τώρα. Μας λέτε ότι είναι λοιπές το έγγραφο και μετά μας λέτε. Να ελεγχθεί, κύριε Πρόεδρε, τι λέμε. Ναι, λέτε όμως, παραδέξτε, τόση ώρα εγκαλείτε την πλειοψηφία για ένα τόσο ελεπές έγγραφο, για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Μα δεν με αφήνετε, κύριε Πρόεδρε. Για έναν άνθρωπο που μετέφερε τόσο κόσμο. Μα δεν με αφήνετε. Παρακαλώ. Πρώτον, δεν υπερασπιζόμαστε κανένα έγγραφο. Προτείνουμε να ελεγχθεί αυτό το έγγραφο. Νομίζω ότι θα συμφωνούν όλοι. Μισό. Βρίσκεται ήδη στο εφετείο, είναι. Διαβάσετε το δημοσίευμα, τι λέει. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Κόκαλη. Να ελεγχθεί η εγκυρότητα του εγγράφου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Δεύτερον. Μα δεν σας λέει η πλειοψηφία, κύριε Κόκαλη, αυτό. Δεν μ' αφήνει. Σας λέει ότι είναι ανεπαρκές. Δεν σας λέει ότι είναι πλαστό. Σας λέει ότι είναι ανεπαρκές. Και πρόχειρο, άρα επικίνδυνο. Αυτό σας λέει η πλειοψηφία. Δεν μ' αφήνει. Λειτουργείτε παρελκυστικά, με συγχωρείτε. Κύριε Κέλλα, συνεχίστε, κύριε Κόκαλη. Πρότασή μας να ελεγχθεί η ορθότητα αυτού του εγγράφου. Η επάρκεια ή μη, όπως το λέτε κι εσείς, γιατί εάν είναι ανεπαρκές, πρέπει να έχει σχέση με εικονικότητα ή πλαστότητα. Διαφορετικά δεν ασκεί καμία επιρροή. Σωστά. Σωστά. Μα δεν σας θέτει ζήτημα πλαστού εγγράφου πλειοψηφία, μόνο σας βρίσκεται τώρα. Δεύτερον, να κληθεί ο μάρτυρας. Και τρίτον, κάνετε μια προσπάθεια. Εμείς δεν επερασπιζόμαστε κανέναν εδώ. Κανέναν. Αλλά να ταυτίζετε αυτό το έγγραφο, το οποίο είναι αποκλειστικά ιατρική κρίση, με τη γενικότερη διοίκηση της ΡΑΣ, νομίζω αυτό δεν αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι η συνέχεια της συζήτησης. Έτσι. Μην πάτε ακόμα σε αυτό. Αυτό δεν είναι αυτό σωστό. Αυτό είναι η συνέχεια της συζήτησης. Και μην λειτουργείτε ως συνήγορος. Δεν λειτουργώ ως συνήγορος κανενός. Θα αποδειχτεί και αργότερα. Μην λειτουργείτε σαν συνήγορος. Μην λειτουργείτε σαν συνήγορος. Ως συνήγορος κανενός, αργότερα θα αποδειχτεί. Έχουμε κρίση και βλέπουμε. Κύριε Πρόεδρε, ξεκάθαρα πράγματα. Έχουμε εικόνες για αυτό το έγγραφο στην εισαγγελία εφετών. Δεύτερον, να κληθεί ο μάρτυρας. Να κληθεί ο γιατρός. Γι' αυτό σας σταματάω. Είστε εκτός θέματος. Δεν έχει εγείρει κανένα ζήτημα πλαστότητας του εγγράφου. Πάτε, είστε εκτός θέματος. Ακούστε, όταν λέτε ότι αυτό το έγγραφο λείπει αυτό, λείπει το άλλο, σημαίνει ή ότι είναι πλαστό. Μα δεν είπε κανένας κάτι τέτοιο. Ότι είναι φεύρημα δικό σας. Εικονικό. Ωραία, να κληθεί. Μπορεί να είναι πρόχειρα επικίνδυνο. Πρόχειρα επικίνδυνο. Κύριε Πρόεδρε, γιατί λόγω αποκλείεται. Να αποκρύπτει να πράγματα. Είναι. Γιατί το λέτε. Ποιος σας είπε για πλαστότητα. Κύριε Έχετε Πρόεδρε. Κάνει ένα εφεύρημα το οποίο σας το λέμε από την αρχή δεν στηρίζεται πουθενά. Συγγνώμη, υπάρχει ένα έγγραφο. Εσείς το χαρακτηριστήκατε. Με αυτά που λάβαμε ελλειπές. Εσείς ως πολιτικός δεν θέλετε να μάθετε για τις ελλείψεις αυτού του εγγράφου. Όχι, όχι. Εγώ πρέπει, θέλω... να πάει, πρέπει να πάει στην εισαγγελία για να μάθει. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Προσκομίστηκαν κάποια έγγραφα από τα site για σοβαρή κατάσταση στην υγεία του μηχανοδηγού. Και έχουμε ένα έγγραφο. Και ζητάω το μείζον που είναι να ελεγχθεί η επάρκεια, να ελεγχθεί η εγκυρότητα του εγγράφου. Και εσείς μου λέτε όχι, να μην ελεγχθεί. Αν είναι πραγματικό το έγγραφο, να δούμε γιατί λείπει ο ΆΜΚΑ και γιατί λείπει η διεύθυνση. Το είπα, πλάκα εντάξει. Κάνετε. Εντάξει, το καταλάβαμε. Το ΠΑΣΟΚ τώρα, ο κύριος Πανάς.